Καλημέρα σας. Να καλωσορίσουμε τον κόσμο στο πρώτο επεισόδιο του Geo Podcast στα πλαίσια μιας νέας προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει από κοινού με τον Δόκτωρ Ζήνωνα Τσιάρα, το Geopolitical Cyprus. Ζήνωνα, γεια σου. Γεια σου, Γιάννη. Θέλεις να ξεκινήσουμε λέγοντας στον κόσμο τι είναι αυτό το πράγμα που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω και τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή? Ναι, όπως λέει και η σελίδα μας, geopoliticalcyprus.org, στα πρώτα της βήματα όπως είναι τώρα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ενημέρωσης, γενικής ενημέρωσης αλλά και εξειδικευμένης ενημέρωσης για τη γενικότερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, ανατολικής Μεσογείου για τη δική μας περίπτωση, πιο συγκεκριμένα και της Μέσης Ανατολής, καλύπτοντας θέματα διεθνή βεβαίως, γεωπολιτικά, ασφάλειας, άμυνας κτλ. Τρομοκρατίας, της Τουρκίας που μας ενδιαφέρει. Του Κυπριακού και των διπλωματικών προεκτάσεων που έχει στα πλαίσια της περιοχής. Ακριβώς. Και φιλοδοξούμε αυτό το πράγμα να καταστεί μια ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ενημέρωσης αλλά και ανάλυσης. Απευθύνεται και σε κόσμο ο οποίος έχει εξειδικευμένες γνώσεις για την περιοχή αλλά και σε κόσμο που απλά θέλει να διαβάσει μια πολύ καλή ανάλυση, να ενημερωθεί έγκαιρα και έγκυρα πάνω στις εξελίξεις στην περιοχή μας. Έχουμε εξάλλου επισέλθει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο και με φόντο τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήνωνα. Και στα πλαίσια αυτού του πράγματος, αναταχτά χρονικά διαστήματα, πάνω σε μια περιοδική βάση που θα ορίσουμε εμείς σύμφωνα βέβαια και με τις άλλες μας υποχρεώσεις, θα κάνουμε αυτό εδώ το βίντεο podcast, το οποίο θα είναι κάθε φορά θεματικό και θα προσπαθούμε και με έναν έτσι πιο interactive τρόπο, Ζήνωνα, να ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα αυτά τα ζητήματα. Και όπως λέγει ο Σέξπιρ, στη σύγχρονη εποχή θα έλεγα όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή. Βέβαια. Έτσι και εμείς εκμεταλλευόμαστε την νέα τεχνολογία για να προσφέρουμε κάτι εναλλακτικό. Ακριβώς. Σε αυτόν τον τομέα και βεβαίως θα ελπίζουμε να βελτιωνόμαστε όσο προχωρούν τα πράγματα. Και να πούμε και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι είναι home studio εδώ που βρισκόμαστε, είναι μια κατάσταση DIY, την έχουμε κάνει μόνοι μας, εμείς. Κυρίως εσείς, Ζήνωνα, όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά είναι κάτι το οποίο το κάνουμε μόνοι μας. Οπότε εξ ορισμού να ζητήσουμε προκαταβολικά και λίγο τις απολογίες μας αν ο ήχος και η εικόνα κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος, τον Geo Podcast, θα βελτιώνονται. Ναι, βεβαίως. Να μπούμε στη συζήτηση. Στο πρώτο μας επεισόδιο σήμερα, το Geo Podcast, είναι πρώτο επεισόδιο παύλα πιλότος. Πιλότος, ναι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Και νομίζω η αφορμή είναι η συμπλήρωση σχεδόν 8 χρόνων από την έναρξη του Συριακού Εμφυλίου, Ζήνωνα. Ακριβώς, ναι. Και έχουμε, νομίζω, μια πολύ διαφορετική εικόνα από οτιδήποτε θα φανταζόταν κάποιος στις αρχές του πολέμου. Εκεί που κάποιοι προέβλεπαν την άμεση πτώση του Άσαντ ή την πτώση του Άσαντ σε 1-2 χρόνια, 3 χρόνια κτλ. Κάποιοι βεβαίως γνωστοί και καλοί αναλυτές είχαν πει ότι αυτό το πράγμα θα διαρκέσει για πολλά χρόνια. Και έχουμε μια κατάσταση όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα, που βασικά ο Άσαντ έχει ανακαταλάβει περίπου το 70-75% της επικράτησης της Συρίας. Και έχουμε κάποιες αιστείες σύγκρουσης, οι οποίες φαίνεται ότι θα κρίνουν και θα έλεγα, αν όχι ολόκληρο τον πόλεμο, τα επόμενα βήματα του πολέμου, όπως είναι το Ιτλιπ και βεβαίως η Ανατολική Συρία. Νομίζω ότι και το σημείο εστίασής μας σήμερα θα είναι ο μικρόκοσμος, όπως μου αρέσει να το αποκαλώ, της βορειοδυτικής Συρίας, με φόντο το Ιτλιπ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, όπου έχουν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία όλου του φάσματος των αντικαθεστωτικών μαχητών, είτε αυτή είναι της σουνιτικής πρώην μετριοπαθούς αντιπολίτευσης, είτε είναι πιο τζιχαντιστικές ομάδες σε όλες τις εκφάνσεις του Global Salafi Jihadism. Και φυσικά υπάρχει μια τεράστια εμπλοκή και όλων των διεθνών δρόντων, κυρίως της Ρωσίας και της Τουρκίας, την περίοδο αυτή που διανύουμε και συζητούμε. Νομίζω ότι γενικά το Ιτλιπ αντικατοπτρίζει όλα τα εμπλεκόμενα συμφέροντα που υπάρχουν στη Συρία, έτσι συμπυκνωμένα. Και νομίζω είναι καλό έτσι, να αναλύσουμε εν συντομία ποιο είναι το περιβάλλον σε ό,τι αφορά τις αντικαθεστωτικές ή τρομοκρατικές ομάδες. Και να πω γενικά, Γιάννη, για να σε αφήσω να επεκταθείς πιο μετά, για τον τη φιλοτουρκική ομάδα του υποτιθέμενου ελεύθερου Συριακού στρατού, ο οποίος βέβαια δεν είναι ο ελεύθερος Συριακός στρατός που γνωρίσαμε. Δεν έχει πλέον την ονομασία του ΕΦΕΣ. Και δεν λέγεται και έτσι, απλά έτσι έχουν συνηθίσει να τον αναφέρουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλέον.
Έχουμε την Tahrir al-Sham, την HTS. Hayata Tahrir al-Sham, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε με διάφορες ενδοτζιχαντιστικές διασπάσεις κάποια χρόνια πριν, κινείται γύρω από αυτή την προσωπικότητα του διεθνούς σαλαφιστικού τζιχαντιστικού κινήματος, τον Al-Jolani. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από το 2016, έχει μπει σε μια διαδικασία rebranding όσον αφορά τις σχέσεις της με την Al-Qaeda, την mm-hmm. πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο Al-Qaeda, του Bin Laden, ας πούμε. Βεβαίως. Και την ίδια στιγμή υπάρχει στο κατακαιρματισμένο αυτό σκηνικό με τις τζιχαντιστικές οργανώσεις και μια άλλη οργάνωση η οποία δείχνει να είναι πιο πιστή αν θέλεις ή ιδεολογικά πιο πιουριστική, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, στην αρχική Al-Qaeda, στην μητέρα οργάνωση, mm-hmm. που είναι η Huras al-Din. Και υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες και μια τεράστια συζήτηση ανάμεσα σε όλους αυτούς τους θεωρητικούς ισλαμιστές θεολόγους αυτής της ιδεολογίας, όπως είναι ο Αλ-Μακτίσι, όπως mm-hmm. είναι ο Αλ-Μάστι, όπως είναι διάφοροι, σε σχέση με το ποιος είναι η πραγματική οργάνωση και ποια είναι, αν θέλεις, η κληρονομιά της Συριακής Επανάστασης του 2011, τώρα που τα πράγματα οδηγούν βέβαια στην επικράτηση του καθεστώτος Άσαντ. Ποιος είναι ο συνεχιστής βασικά αυτού που ξεκινήσε τότε. Αυτή και... είναι το ισχυρότερο αφήγημά τους το τελευταίο διάστημα mm-hmm. και την ίδια στιγμή βλέπεις ότι με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας για τη δημιουργία ζωνών αποκλιμάκωσης, δηλαδή ζωνών αποστρατιωτικοποίησης, αυτή η οργάνωση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα επιμέρους κενά ισχύως που παρουσιάζονται. Mm-hmm. Πάντως νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε πως το rebranding που ανέφερες προηγουμένως έχει να κάνει και με το πως οι περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτές τις ομάδες. Ακριβώς. Και την προσπάθεια τους δηλαδή να διαχωρίσουν αυτόν από πιο εξτρεμιστικά ή τρομοκρατικά, όπως αντιλαμβάνονται οι διεθνείς δυνάμεις, κινήματα στην περιοχή εκείνη, ούτως ώστε να έχουν μια θέση στο διαπραγματευτικό τραπέζι και μια θέση στο μέλλον της Συρίας. Ακριβώς, επειδή διακυβεύεται η φυσική τους επιβίωση, δηλαδή καλείται η διεθνής κοινότητα, είτε αυτή είναι η Τουρκία, είτε είναι η Ρωσία, είτε είναι το καθεστώς Άσαντ, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αφοκλήσουν αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιούν την ίδια πάγια τακτική που το είδαμε και στην περίπτωση του Ιράκ τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, μετά το 2003 mm-hmm. και με το εκεί Ισλαμικό κράτος. Δηλαδή μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ένα rebrand, το οποίο ουσιαστικά δεν αλλάζει την ιδεολογία ή την ταυτότητά τους ή τους αντικειμενικούς τους σκοπούς επί του εδάφους. Απλά λειτουργεί εκτονοτικά ακριβώς για να μην τους αρχίσουν να τους βομβαρδίζουν. Ακριβώς, ναι. Να μην τους αφοκλήσουν, να μην τους διαλύσουν. Άρα το ένα ζήτημα που αφορά τις εξελίξεις στο Idlib είναι τι θα συμβεί με αυτές τις ομάδες. Το δεύτερο είναι το όλο rebranding διαφόρων οργανώσεων, είτε συνδέονταν με τη Συριακή Μουσουλμανική Αδελφότητα, είτε με διάφορα σαλαφιστικά κινήματα, είτε με τις χώρες του κόλπου, είτε και με την ίδια την Τουρκία. Ακριβώς, ναι. Οι οποίες έχουν ενταχθεί πλέον στη νέα ομπρέλα οργανώσεων που λέγεται Syrian Liberation Front, δηλαδή το μέτωπο για την απελευθέρωση της Συρίας, mm-hmm. δηλαδή ουσιαστικά αυτό που γνωρίσαμε ιστορικά στον Συριακό εμφύλιο ως ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός, mm-hmm. ο FSA, ο Όσος στα Τούρκικα και ούτω καθεξής. Με διαφορετικό περιεχόμενο όμως. Με διαφορετικό περιεχόμενο κάθε φορά. Mm-hmm. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο δίλημα ασφάλειας, δεδομένης και της πρόθεσης του ίδιου του καθεστώτος Άσαντ να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα. Δηλαδή, ο Άσαντ δεν μπορεί να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε αυτό λέγεται η διαδικασία της Αστάνα, είτε λέγεται μια άλλη διεθνής διάσκεψη διπλωματική για τη μοίρα του mm-hmm. Συριακού, αν δεν έχει καταλάβει το Idlib. Ακριβώς. Σωστά. Ουσιαστικά δηλαδή να τελειώσει τον πόλεμο, αν μπορούμε να το. Κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα βεβαίως τόσο στη Ρωσία όσο και στην Τουρκία. Ακριβώς. Και στη μεταξύ του σχέση. Με το Ιράν να στηρίζει τον Άσαντ και τους στόχους του σε ό,τι αφορά το Idlib, αλλά με την Τουρκία και τη Ρωσία να προσπαθήσουν να διατηρήσουν κάποιες εύθραυστες ισορροπίες. Ακριβώς. Διότι η μεν Τουρκία ενδιαφέρεται για τα δικά της συμφέροντα, έχει τον φόβο και την ανασφάλεια ενός νέου προσφυγικού κύματος από την επαρχία Idlib, αλλά
και της, του να έρθει ο πόλεμος βασικά πιο κοντά στα σύνορα της, και διότι έχει και ίδια εμπλοκή όχι μόνο με τις παραστρατηγικές ομάδες που στηρίζει, αλλά και με τις εμπλοκές τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, οι οποίες όλων και αυξάνονται των τελευταίων καιρών εκεί, αλλά και η Ρωσία, η οποία από τη μία δεν θέλει να εμπλακεί περισσότερο στο βούρκο της Συρίας, θέλει να φύγει εύκολα, γρήγορα και καθαρά, αν ήταν δυνατόν. Επειδή αντιλαμβάνεται όμως ότι το Ιράν αυξάνει τον έλεγχο και την επιρροή του στη Συρία, αντιλαμβάνεται και η ίδια η Ρωσία ότι πρέπει να μείνει πιο κοντά στον Άσαντ για να μπορέσει να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Συνεπώς, νομίζω ότι αυτό που ανέφερες για το Συριακό καθεστώς, τους στόχους ως προς το Ίτλιπ κτλ., θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό ποια θα είναι και η δυναμική και η έκβαση σε ό,τι αφορά τη ρωσοτουρκική σχέση, και να μην ξεχνάει βέβαια και τον ρόλο των ΗΠΑ σε όλη αυτή την εξίσωση. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε και για χάρη των ακροατών μας, τηλεθεατών μας, ότι η Τουρκία στα πλαίσια της διαδικασίας της Αστάνα έχει εγκαθιδρύσει στρατιωτικά φυλάκια κατά μήκος του Ίτλιπ. Έχει 12 συνολικά στρατιωτικά φυλάκια. Σημεία ελέγχου, ας πούμε. Σημεία ελέγχου. Έχει φυσική παρουσία. Ακριβώς. Επιπλέον, βλέπει όλο τον μικρό κόσμο της βορειοδυτικής Συρίας και δεδομένου του ρόλου που διαδραμάτισε στο Συριακό εμφύλιο και σε δύο άλλα επίπεδα. Το ένα που θα μπορούσες να μας το εξηγήσεις στη συνέχεια είναι η κουρδική διάσταση, δηλαδή πόσο κοντά μπορούν να φτάσουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, το λεγόμενο SDF, στα σύνορά της. Το δεύτερο όμως αφορά και τη συνολική έκβαση του Συριακού πολέμου και εδράζεται ακριβώς στο πώς το Ίντλιπ ως στρατηγικό σημείο αποτελεί μία δίωδο για την Τουρκία προκειμένου να συμμετάσχει στο όλο επιχείρημα της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε μια περίοδο, το γνωρίζεις καλύτερα από όλους, Ζήνωνα, που η Τουρκία δέχεται φοβερή πίεση όσον αφορά την οικονομία της. Και θα συνεχίσει με αυτήν την προοπτική. Πρέπει όμως να δούμε λίγο εδώ το κουρδικό, έχω την αίσθηση. Πώς βλέπεις τις εξελίξεις σε σχέση με το πώς οι SDF παίζουν σε ένα διπλό ταμπλό που το κάνανε από την αρχή του Συριακού, τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με τη Ρωσία? Νομίζω ότι προς το παρόν οι SDF έχουν περιοριστεί σε εισαγωγικά στην Ανατολική Συρία, οπότε δεν έχουν άμεσον αντίκτυπο στο τι γίνεται στη Βορειοδυτική Συρία, παρόλο που έχουν πει ότι ο επόμενος μας σταθμός είναι το Αφρίν. Οπότε αν όλα πάνε καλά και τελειώσει και η επιχείρηση στο Deir ez-Zor στην νοτιοανατολική Συρία, όπου γίνονται οι επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού κράτους με τη βοήθεια των ΗΠΑ, δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε τους Κούρδους να κινούνται και πιο δυτικά, δεδομένου ότι ίσως να θεωρούν και την Τουρκία σε μια πιο αδύναμη θέση. Συνεπώς, η εμπλοκή της Τουρκίας στη βορειοδυτική Συρία, τόσο στη ζώνη που πήρε με την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη και επιχείρηση Κλάδος Ελέας από την Τζάραπλους μέχρι το Αφρίν, και πλέον με την εμπλοκή της στο Ίντλιπ, νομίζω ότι για την Τουρκία είναι και ουσιαστική σημασία για την ανακοπή των όποιων κουρδικών προσπαθειών για επέκταση προς δυσμάς και για τον έλεγχο βασικά αυτών των εδαφών της Βορείου Συρίας σε μια μεταπολεμική κατάσταση, όπου θα είχε τόσο κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές ακόμα προεκτάσεις δεδομένης της πολιτικής που ακολουθεί ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, που έχει μια πολιτισμική και θρησκευτική διάσταση, αλλά και, όπως είπες πολύ σωστά, οικονομική, διότι πολύ σύντομα κάποιος θα κληθεί να πρακτικά πλέον να νοικοδομήσει τη Συρία. Είτε αυτό λέγεται Ίτλιπ, είτε λέγεται Χαλέπι, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Και γνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργεί υποδομές, βιομηχανικές και άλλες, σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Σε αυτήν τη ζώνη που ελέγχει στη βορειοδυτική Συρία. Συνεπώς, θα πρέπει να περιμένουμε και την Τουρκία μέσα από όλο αυτό να παίζει έναν διπλωματικό μεν ρόλο, αλλά και έναν ρόλο επί του εδάφους, που θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στο ποια είναι η επιρροή της μέσα στη Συρία. Και θα της το διασφαλίζει για τη συνέχεια, γιατί ακριβώς. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, αν δούμε και τη γεωγραφία της περιοχής, θα το πούμε για τον κόσμο, το Ίντλιπ μέσω του αυτοκινητόδρομου A5, είναι αυτό το οποίο συνδέει τη Δυτική Συρία με την Κεντρική Συρία και κυρίως με το Ανατολικό Χαλέπι, όπου το Χαλέπι ιστορικά και σαν πόλη και σαν σημασία για την Συριακή επικράτεια
ήταν και το αντικείμενο της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής καταστροφής. Λόγω της μεγάλης μάχης που έγινε για την ανακατάληψη του Χαλεπιού μετά τον Οκτώβριο του 2015 και την ρωσική επέμβαση στο Συριακό, πολλούς βομβαρδισμούς, προσφυγική κρίση στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Νομίζω όμως ότι έχει σημασία να δούμε και τις εύθραυστες ισορροπίες, όπως πολύ εύστοχα τις χαρακτήρισες νωρίτερα, μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Και εδώ εγώ, διόρθωσε με αν είμαι λάθος, έχω την αίσθηση ότι ολόκληρες οι ρωσοτουρκικές σχέσεις χτίστηκαν με αφορμή τη Συριακή κρίση, μετά όπου εκείνη την κατάληψη του Σουχόη, του ρωσικού αεροσκάφους, μπήκαν στην φάση και λόγω της κρίσης Τουρκίας-Δύσης, Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναβάθμισης και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν με κάποιον τρόπο να, αν θέλεις, να μπουν σε μία πορεία δύσκολη, ακόμη και συγκρουσιακή, πάλι με αφορμή τη Συρία. Νιώθω δηλαδή εδώ κάπου ότι σαν ένας κύκλος να άνοιξε και να κλείνει στη Συρία. Ποιο είναι το σχολείο σου γι' αυτό? Νομίζω έχεις δίκιο, διότι έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις με αφορμή τη Συρία, κυρίως το τι έγινε στο Χαλέπι αφενός και μετά το τι έγινε στο Αφρίν, που ήταν βασικά μια ανταλλαγή, ένα μπαζάρεμα μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας για το κατά πόσο θα προχωρήσει ο Άσαντ και για το κατά πόσο θα αποσυρθούν οι αντικαθεστωτικές δυνάμεις κτλ. Και έχουμε πάλι με αφορμή το ίδιο θέμα, δηλαδή το μέλλον των αντικαθεστωτικών δυνάμεων, που βασικά είναι το μακρύ, αν μιλάμε για τις φιλοτουρκικές ομάδες, είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας μέσα στη Συρία, να δημιουργείται μια ένταση η οποία πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Διότι αν τελικά ο Άσαντ αυτοβούλος και με την υποστήριξη του Ιράν και την ανοχή, αν όχι την υποστήριξη της Ρωσίας, μπει στο Ιντλίπ, ο Ερντογάν δεν θα μπορέσει να μείνει απραγός και προφανώς ούτε και οι αντικαθεστωτικές του δυνάμεις. Θα υπάρξει δηλαδή σύγκρουση, θα είναι μια ενδεχομένως και πολυμέτωπη σύγκρουση, αλλά λάβουμε υπόψη και την HTS, την Al-Qaeda και ούτω καθεξής. Και εκ των πραγμάτων η Τουρκία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Ρωσία, πέρα από τη Συρία και το Ιράν. Οπότε κάπου εκεί όλων αυτών που έχει δημιουργηθεί η λεγόμενη συμμαχία, η μη συμμαχία ή η λυκοφιλία, αν θες να την ονομάσουμε, μεταξύ Συρίας, Ιράν, Ρωσίας, Τουρκίας, όλο αυτό το πράγμα. Είδαμε και με το σχήμα των τριμερών. Ακριβώς. Που ήταν αρκετά φιλόδοξο ως προς την ως προς τα, να αντιμετωπίσει και να παρέχει μια εναλλακτική, αν θέλεις, της δυτικής διαδικασία της Γενέβης για επίλυση του Συριακού και το καθεξής, κινδυνεύει να καταρρεύσει και μάλιστα όχι απλά να καταρρεύσει, αλλά να καταλήξει σε μια βίαιη κατάσταση που θα βάλει τον Συριακό πόλεμο σε ένα νέο κύκλο περιπέτειων. Και νομίζω ότι ο Άσαντ εδώ είναι το κλειδί τελικά, αν θα αποφασίσει να μπει και κατά πόσον η σχέση Τουρκίας-Ρωσίας είναι πραγματικά τόσο καλή ή υπάρχει τέτοια επικοινωνία που να μπορέσουν να το αντέξουν και να το αντιμετωπίσουν. Να το δούμε αυτό και με διπλωματικούς όρους, Ζήνωνα, ότι πάντα η Ρωσία, η Μόσχα διπλωματικά, λειτουργούσε ως έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ της Άγκυρας και της Δαμασκού. Σωστά. Και την ίδια στιγμή, όπως πολύ σωστά ανέφερες, αν δούμε την πρακτική της επίλυσης συγκρούσεων στο Συριακό σε περιπτώσεις όπως ήταν η Χάμα ή η Νταρά, όλες αυτές οι εκκενώσεις και όλη αυτή η διαπραγμάτευση έτσι ώστε να αποφευχθεί κάποιο είδους μακελιό και να γίνει λίγο πολύ ανέμαχτα, γινόταν τόσο καιρό μέσω της ίδιας διαμεσολάβησης και απλά οι αντικαθεστωτικές ομάδες παίρναν τα όπλα και τις οικογένειές τους και κατέληγαν στο Ίντλιπ. Δηλαδή το Ίντλιπ, και ας μου επιτρεπεί αυτός ο αδόκιμος όρος, ήταν το shit hole, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, δηλαδή εκείνος ο λάκκος με τις βρωμιάς για όλο το φάσμα της Σουνιδικής Ενόπλης Αντιπολίτευσης. Το ερώτημα είναι εδώ ότι μπορεί να μην υπάρχει Ίντλιπ, δηλαδή να δοθεί αυτό που λέμε, βλέπω εδώ και το Little Heart στο πίσω μέρος της βιβλιοθήκης, να δοθεί μια αποφασιστική μάχη που θα κρίνει την έκβαση. Ναι, συνήθως οι πόλεμοι τελειώνουν με κάποιον τέτοιον τρόπο, δηλαδή ειδικά ένας τέτοιος πόλεμος που υπήρξε αιματηρός και βίαιος από την αρχή, σε κάθε στάδιο μετάβασης του, όπως έχουμε δει, προχωρούσε μέσα από τη βία. Συνεπώς και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει, όπως και εσύ μόλις τώρα,
ότι η υπόθεση Idlib δεν μπορεί να τελειώσει τόσο εύκολα ανέμαχτα. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ο καιρό που χτίζεται κάτι εκεί, δηλαδή οικοδομείται ένταση. Προσπαθούν να αποκλιμακώσουν είτε με ζώνες αποκλιμάκωσης, είτε με σημεία ελέγχου, είτε οτιδήποτε. Αλλά στην ουσία αυτό που κάνουν οι δυνάμεις είναι να αυξάνουν τις, οι παίχτες, είναι να αυξάνουν τις δυνάμεις τους. Και αν δούμε το τι συμβαίνει εκεί, αυξάνεται ο τουρκικός στρατός, αυξάνεται και μέσα στο Ιντλιπ και στα σύνορα με τη Συρία, αυξάνεται η βοήθεια που παρέχει η Τουρκία στις αντικαθεστωτικές ομάδες εκεί, μαζεύει στρατό ο Άσαντ στα σύνορα στα όρια με το Ιντλιπ, η Ρωσία έχει στείλει Γιάννη S-300 αντιπυραυλικά συστήματα, αντιβαλιστικά συστήματα στη Συρία πλέον και με αφορμή το τι έγινε με το Ισραήλ. Συνεπώς έχουμε έναν build-up, όπως λέμε, που είναι πολύ δύσκολο να δει κάποιος όλων αυτών πώς θα αποκλιμακωθεί. Βέβαια, αυτή είναι η τέχνη της διπλωματίας και της διαχείρισης κρίσεων, αλλά η ιστορία του Συριακού έδειξε κάτι άλλο. Και να πούμε ότι αν πρακτικά συμβεί η μάχη του Idlib, θα πάρει σίγουρα παραπάνω από 8 μήνες, όσο διήρκησε η πολιορκία του Χαλεπιού το 2015, και θυμάσαι πόσοι πρόσφυγες μέσω Τουρκίας πνίγηκαν στα νερά της Μεσογείου εξαιτίας αυτού, πόσο επηρεάστηκε και η Ελλάδα από την κρίση, πόσο θα μπορούσε να επηρεαστεί και η Κύπρος, που βλέπουμε μια αυξητική τάση παράτυπων μεταναστών, απελπισμένων ανθρώπων, οι οποίοι μπαίνουν σε μια βάρκα και εμφανίζονται είτε στον Πομό, είτε στην Πάφο, είτε στον Πρωταρά. Και να δούμε λίγο και τη γεωγραφία. Το Idlib είναι μια τεράστια περιοχή, είναι μια περιοχή με σχεδόν, μαζί με τα προάστια, 2,5 εκατομμύρια κόσμου. Μισά εκ των οποίων είναι πρόσφυγες, έτσι, ήδη εκτοπισμένοι. Η Τουρκία έχει ήδη μεγάλο αριθμό προσφύγων. 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια. Υπάρχει μια συμφωνία και μια προέκταση ευρωτουρκική σε αυτό, σίγουρα, όσον αφορά τις ροές ανθρώπων. Και έχω την αίσθηση ότι στην περίπτωση του Idlib, αν δούμε και τη μάχη του Χαλεπιού και τη μάχη της Χάμα και την Ταρά και άλλες εστίες του Συριακού, είναι τεράστια και η απόσταση, το εμβαδόν μάλλον, το πού θα δοθεί αυτή η μάχη. Mm-hmm. Ναι, ναι, όντως. Που σημαίνει ότι αν η Ρωσία στηρίξει το καθεστώς Άσαντ και αρχίσει τους γνωστούς βομβαρδισμούς, όπως είδαμε και στο Χαλέπι, θα μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες, για μένα, ανθρωπιστικές κρίσεις του 21ου αιώνα. Ναι. Το Idlib έχει αυτή την... Τη διάσταση. Τη διάσταση. Ναι, το χαρακτηριστικό. Νομίζω έχει ζήγιο και εξάλλου είναι γι' αυτόν τον λόγο που και τα Ηνωμένα Έθνη και πολλές άλλες δυνάμεις και η Γερμανία έχουν προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μια δραστική ανθρωπιστική καταστροφή, που φοβίζει και τις ίδιες αυτές τις δυνάμεις. Διότι εκτός από την ανθρωπιστική μεταναστευτική ή προσφυγή διάσταση του προβλήματος, είναι και η διάσταση της ασφάλειας και της τρομοκρατίας. Διότι αν όντως λάβει χώρα ένας πόλεμος στο Idlib και έχουμε μαζικές φυγές προσφυγικών ή άλλων ρευμάτων, σε αυτά τα ρευμάτα, οι περίπου, ανάλογα με το ποιες πηγές θα διαβάσει, 40, 50, 70 χιλιάδες τζιχαδιστών, ενδεχομένως να φύγουν και να καταλήξουμε να έχουμε ένα νέο κύμα διεθνούς Ισλαμικής τρομοκρατίας που θα επηρεάσει την Ευρώπη. Ακριβώς, και την Ευρώπη, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σίγουρα και τη Ρωσία. Οπότε είναι πολλές οι διαστάσεις και οι απειλές που προκύπτουν μέσα από αυτήν την κρίση. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αφενός αυτή ψήνεται αυτή η σύγκρουση από τη μία, και από την άλλη υπάρχουν τόσο μεγάλες προσπάθειες για αποκλιμάκωση και διαχείριση της κρίσης. Νομίζω θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα πράγματα και να ξαναεπισκεφτούμε το θέμα και να το αναλύσουμε εκ νέου. Νομίζω ότι για πρώτη φορά κάναμε μια εισαγωγή και για τις ανάγκες του Geo Podcast, αλλά και για ένα εκ των αγαπημένων μας θεμάτων, το οποίο είναι το Συριακό, όσον αφορά τη γεωπολιτική της περιοχής. Ήταν το πρώτο επεισόδιο του Geo Podcast στα πλαίσια της νέας προσπάθειας με τον Δόκτωρ Ζήνωνα Τζιάρα, Geopolitical Cyprus. Και τον Γιάννη Ιωάννου, δημοσιογράφων και αναλυτή. Μέχρι την επόμενη φορά, νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να μείνει συντονισμένος και να στηρίξει την προσπάθεια. Να πούμε μία φορά το site που μπορούν να επισκεφτούν και να δουν. Ναι, είναι geopoliticalcyprus.org. Είναι στα πρώτα στάδια η σελίδα. Όσο προχωρούμε θα βελτιώνεται και θα αυξάνεται. Θα υπάρχει όμως αναλυτική αρθρογραφία και από τους δύο μας. Θα υπάρχει και πρωτότυπη. Και
και φυσικά αυτό εδώ το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.